Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ομολογία του Τούρκου ηθοποιού Ατίλα Ολκάτς ξύπνησε μνήμες εφιάλτες, μάλλον, του 1974. Έστω και αν ανασκεύασε μετά, ούτε στην ίδια την Τουρκία δεν τον πολυπιστεύουν τον Τούρκο ηθοποιό, ή αν θέλετε λένε ότι ακόμη και αν είπε ψέματα θα πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι η άποψη κάποιων ανθρώπων στην Τουρκία. Και θα παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις να δούμε πώς θα κινηθεί εκεί η πολιτεία. Εδώ η πολιτεία κινείται. Ήδη ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Βουλή θα συζητήσει το θέμα. Έγιναν δύο συσκέψεις στο Προεδρικό και με τη συμμετοχή βεβαίως και της Γενικής Εισαγγελίας. Οι συγγενείς αγνοωμένων είναι σε αναβρασμό και το Παγκύπριο, και όχι μόνο, έχει σοκαριστεί. Θα επιχειρήσουμε απόψε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα και να συζητήσουμε λίγο τα όσα είπε ο Τούρκος ηθοποιός. Είναι μαζί μας ο πρώην πρόεδρος του ΕΔΑΔ, ο πρώην δικαστής του ΕΔΑΔ, με συγχωρείτε, Λουκής Λουκαΐδης, ο κ. Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, Νιαζίκη Ζιλ Γκιουρέκ, ο κ. Χρήστος Κληρίδης, νομικός, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγγενών Αγνοωμένων, Νίκος Θεοδωσίου. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Θα αρχίσω πρώτα από εσάς, κύριε Λουκαΐδη, αξιοποιώντας, αν θέλετε, και την παρουσία σας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η νέα από τα μέρη στα οποία θα προσφύγει η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς προτίθεται να κάνει, απλά ανακοινώθηκε αυτό σήμερα από τη Γενική Εισαγγελία. Ναι, το μόνο που μπορεί να κάνει από ό,τι ξέρω είναι να καταγγείλει την Τουρκία ότι δεν διερευνεί αυτό το έγκλημα το οποίο παραδέχθηκε αυτός ο εγκληματίας. Δεν μπορεί να καταγγείλει άτομο, γιατί μόνο αγκράνει η καταγγέλληση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και δεν μπορεί να επιδιώξει τίποτε άλλο από το να διερευνηθεί από την Τουρκία το έγκλημα. Όσο αφορά το άλλο μέτρο το οποίο θα λάβει να παρουσιάσει το θέμα στην Επιτροπή Υπουργών στην εκκρεμούσα συζήτηση της διακρατικής προσφυγής, εκεί να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό. Καλό είναι, δεν το συζητώ, αλλά η Επιτροπή αυτή, η οποία είναι και πολιτική, πολιτικό σώμα, έχει να επιδείξει αμέλεια στο παρελθόν τεράστιων διαστάσεων. Εγώ πήγα τον καιρό που παρουσίασαν τις υποθέσεις στις πρώτες διακρατικές, που είχε φόνους και βιασμούς μαζικούς, που είχε ρευτοποίησεις, είχε λαιλασίες, ήταν τα πράγματα φρέσκα και δεν τους ενδιαφέρον, το είχαν πολιτικοποιήσει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο εγώ θα έλεγα ότι είναι σωστό είναι να γίνει μια δυναμική αξιοποίηση. Δηλαδή, να καταγγείλεις τον εγκληματία στα διάφορα κράτη που έχουν αποδεχτεί την συνθήκη της Γενέβης και έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ήταν αυτό. Και συγχρόνως, εντάξει, ας πάσεις και στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την διερεύνηση. Πράγμα το οποίο είχαν εισηγηθεί και ένας πρώην δικαστής Τούρκος, ο συνάδελφος μου. Και να πάει και κάπου αλλού, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο πολλοί θα πούν, μα δεν ενέχθηκε η Τουρκία. Και όμως, υπάρχει μια πρόνοια στο άρθρο 12 που λέει ότι κατ' εξαίρεση μπορείς να φέρεις μια υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, έστω και αν το έγκλημα έγινε προηγουμένως, εάν συνεχίζεται βεβαίως. Και δεν μιλώ για το έγκλημα που έγινε προηγουμένως. Εντάξει, μπαίνουμε σε μια πολυπλοκότητα νομική, αντιλαμβάνομαι τώρα, την οποία δεν θα μπορούν να αντιλαμβάνονται. Να φέρεις στην επιφάνεια σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία συνεχίζουν. Εκτοπισμός, φοιτητικός διαχωρισμός, καταδίωξη της ελληνοκυπριακής κοινότητας, ιδιοποίησης ιδιοκτησίας περιουσιών, όλα αυτά μπορεί να φέρεις με την ευκαιρία αυτή που έχει έρθει στην επιφάνεια μια βαρβαρότης και μια πολιτική, θα έλεγα πολιτική της Τουρκίας, διότι αυτός ο φόνος δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό κάποιου ατόμου, ήταν εκδήλωση, μια έκφραση μιας πολιτικής. Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη. Κύριε Γεωργίου, και βεβαίως το ζητούμενο τώρα είναι
επειδή συζητάμε για το μεγάλο κεφάλαιο των αγνοωμένων, το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στη διακρίβωση. Άρα οι λεπτοί χειρισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν από την πλευρά τη δικιά μας, θα πρέπει να μας φτάσουν εκεί. Εσείς τι θεωρείτε ότι πρέπει τώρα να γίνει? Και κάτι άλλο, κακά τα ψέματα. Υπάρχει και ένας επίσης λεπτός χειρισμός για έναν άνθρωπο που είπε κάτι, μετά λέει πως δεν ισχύει. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα έρθει ποτέ να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή και δεν θα παραδεχτεί και ξανά, ούτε κάποιος μπορεί να τον πιέσει, ότι αυτό που είπε αρχικά ισχύει. Η παραδοχή και η ομολογία του Ορτάντς ουσιαστικά επαναφέρει και υπενθυμίζει, αν θέλετε, το σύνολο των Κυπρίων για τις φρικαλαιότητες που είχαν γίνει τότε κατά την εισβολή από τα στρατεύματα εισβολής. Ταυτόχρονα καταρρύπτει ένα μύθο που είχε χτίσει ο Ντεχτάς, ότι όλοι οι αγνοούμενοι χάθηκαν και εκτελέστηκαν από ατάχτους. Εδώ ο Ατίλα Ορτάς ουσιαστικά ενοχοποιεί των συγκροτημένων, οργανωμένων και καθοδηγημένων στρατό της Τουρκίας. Ναι, βέβαια, ήταν εντολή του διοικητή. Συνεπώς, ο μύθος περί δολοφονίας από ατάχτους καταρρύπτεται. Η θεωρία και η φιλοσοφία που υπήρχε τότε έχει διαφοροποιηθεί επί σε ένα βαθμό, γι' αυτό και έχει προχωρήσει κάπως το θέμα των εκταφών. Ότι αναγνωρίσετε ότι όλοι είναι νεκροί και να κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο, φεύγει από τη μέση. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει, πιστεύω, να αξιοποιηθεί προς την ουστή κατεύθυνση. Και θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του τόπου να αποφασίσει, γιατί αυτό το θέμα που έχει αναδειχθεί δεν έχει μόνο την ψυχή των αγνοωμένων. Έχει και την ψυχή των θηριωδιών και των εγκλημάτων που έγιναν κατά την εισβολή. Εξαρτάται τι θέλουμε να κρατήσουμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Αν ο στόχος είναι να προχωρήσουμε με τα θέματα των αγνοωμένων, ναι, θα πρέπει ορθά να κινηθούμε σε εκεί που εκκρεμεί το θέμα της παρακοής της Τουρκίας για ό,τι αφορά την υποχρέωση της μέσα από την τέταρτη διακρατική προσφυγή να δώσει λεπτομέρειε στοιχεία και να ανοίξει τα αρχεία της Τουρκίας και του τουρκικού στρατού για να δώσει αναφορά, αν θέλετε, να δώσει ενημέρωση, αν θέλετε. Άρα θα πρέπει να αξιοποιηθεί με μια πίεση προς την πλευρά της Άγγελας να πρέπει, συμβάλλει. Έχω πει κατ' επανάληψη αυτές τις μέρες. Αποτελεσματικά επιτέλους αυτό το σύστημα. Και ορθά το είπε και ο κύριος Λουκαίδης. Ο στρουθοκαλυμμυλισμός που εμφανίζεται από το χώρο της Επιτροπής Εξυπουργών και της ΕΜΑ, των μονίμων αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Παρακούει η Τουρκία, οφείλει να συμμορφωθεί. Από την άλλη, μέσα από την προσφυγή στο ΕΔΑΘ, σίγουρα θα επιδιωχθεί να φρεσκαριστεί, αν θέλετε, η μνήμη όλων για αυτές τις φρικαλαιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Κύριε Γκυζίλ, κύριε, θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας. Και ξέρετε, καταρχήν, φαντάζομαι είδατε και τη δήλωση. Από εσάς θέλω να ακούσω και αυτό. Πώς αυτός ο άνθρωπος, μετά από τόσα χρόνια, μπορεί να βγει και να είπε κάτι τέτοιο? Ναι, καταρχήν πρέπει να υπογραμμίσω κάτι, ότι δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται μια αλήθινη ιστορία. Να. Ο Ατσίλα Ολγάτς είπε μια αλήθεια. Έχει καταθέσει μια εμπειρία δική του. Ο τρόπος με το οποίο έχει καταθέσει. Ναι, αφού το λέτε αυτό αλήθεια, πώς μπορεί ένας άνθρωπος, σαν κάθεται σε μια εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί άνθρωποι που έχουν εγκληματίσει σε κάποιες συγκυρίες και πολλές φορές υποσυνείδητα εκδηλώνονται. Και ο ίδιος εκδηλώθηκε ακριβώς στα πλαίσια μιας σειράς τηλεόρασης που έχει πάρα πολύ βία μέσα και παίζει ως το βιό ήρωα, αν θέλετε, σε αυτή τη σειρά. Και μιλώντας για την ταινία αυτή, ναι, πολύ αφόρμητα. Το υποσυνείδητο λειτουργήσε. Ακριβώς συντρούσε και είπε: ξέρετε, σκότωσα και στην πραγματική μου ζωή. Αυτό έχει γίνει. Γι' αυτό είναι και αληθινή ιστορία. Είναι πολύ αφόρμητο και έχει, το έχει πει πάνω ακριβώς επειδή ο ένοχος
κάποια στιγμή εκδηλώνεται, βρίσκει τρόπο να εκδηλώσει την ανοχή του. Επειδή συμφωνώ μαζί σου, εκείνο που εγώ πρόσεξα είναι ότι χρησιμοποίησε αυτές τις εκτελέσεις που έγιναν στην Κύπρο για να πείσει το κοινό που τον άκουε ότι εγώ αυτά που σας δείχνω στην τηλεόραση ή στα σινεμά βγαίνω μέσα το από καλά. Τις εμπειρίες μου και είμαι ικανός. Είμαι πολύ αληθινός, και είμαι ικανός. Ακριβώς, ταύτισε με το, σύγχυσε τον ρόλο του. Είναι δηλαδή, και πολύ χείριστο. Δηλαδή, εκεί δεν ήταν πια ηθοποιός. Όμως έχουμε και άλλα στοιχεία γιατί είναι αληθινή αυτή η ιστορία και πρέπει να καταδικαστεί σε οποιαδήποτε δικαστήριο και όπου πρέπει να είναι. Επόμενη μέρα, μετά που έχει δηλώσει αφόρμητα ή αφόρμητα στην υποσυνείδηση διαδικασία, αν θέλετε, επόμενη μέρα του έχει δώσει και μια άλλη συνέντευξη. Γι' αυτό το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό αυτή η συνέντευξη. Ναι, το είχα είναι μια συνέντευξη και εγώ το βράδυ εκείνο του Δελφίου. Έχει δοθεί μια συνέντευξη από τον ίδιο στην Ραδικάλ, όπου έλεγε με μεγάλη άνεση ότι όλα αυτά που έχει πει είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα ότι η Ατίλα Όκατς αυτή τη στιγμή έχει καταθέσει μια μαρτυρία που πρέπει να εξολοθεί γιατί είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να καταδικαστεί. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν έχουμε καμιά αμφιβολία. Από εκεί και πέρα όμως, για μένα αυτή όλη η ιστορία έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας στην Κύπρο. Όχι επειδή μόνο μας παίρνει πίσω στη μνήμη του 1974 και τι έχει βιώσει η ελληνοκυπριακή κοινότητα που είναι καταδικαστία και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, όμως ανοίγει και ένα κεφάλαιο σε μια χώρα όπως την Κύπρο, ναι. Το οποίο από 1958 ουσιαστικά περνάει βία είτε εθνοτικής φύσεως είτε ενδοκοινοτικής φύσεως και για τις οποίες κανένας ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει καταδικαστεί, ούτε έχουμε μιλήσει αυτά τα ζητήματα και ελπίζω ότι ο Ατίλα Όλκατς πάνω απ' όλα πρέπει να καταδικαστεί ακριβώς γιατί έχει εγκληματίσει κατά της ανθρωπότητας. Όμως από την άλλη δεν πρέπει να σταματήσει εκεί το θέμα. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που έχουν εγκληματίσει εντός των δύο κοινοτητών της Κύπρου τελευταία 30-40 χρόνια. Λέτε λοιπόν να ανοίξουμε ολόκληρο το κεφάλαιο. Να ανοίξουμε το κεφάλαιο γιατί αν θέλουμε να χτίσουμε πραγματικά μια δημοκρατική κοινωνία και ένα μέλλον ειρηνικό, πρέπει να αρπαχτούμε από αυτές τις καταδικαστικές καταστάσεις γιατί μας φέρνουν στη μνήμη μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι τόσο μακριά μας. Δηλαδή πρόκυψε ένα Ατίλα Όλκατς και μίλησε. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν μιλούν, είτε Τούρκοι είτε Έλληνες κτλ. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να καταδικάσουμε γιατί κάθε πράξη είναι συγκεκριμένη, αυτή η πράξη είναι συγκεκριμένη και οι πράξεις καταδικάζουν συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γενικεύσω από εκεί, όμως υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες και ξέρουμε και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, για τις οποίες ίσως μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερα με την ευκαιρία αυτή. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Κύριε Κληρίδη. Εγώ νομίζω η Κυπριακή Δημοκρατία στο βαθμό που μπορούσε έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει σε σχέση με ισχυρισμούς για βιοπραγίες. Δεν ξέρω, δεν έχω άλλη πληροφορία, δεν έχω τέτοιου είδους ομολογία όπως αυτή του κυρίου Όλκατς. Είμαι σίγουρος ότι αν υπάρξει τέτοιου είδους μαρτυρία τόσο η Κυπριακή Αστυνομία όσο και η Εισαγγελία θα προχωρήσουν με ποινικές διώξεις. Αυτό είναι ξέρω. Θα σας διακόψω για να σας βοηθήσω στην πληροφορία. Εχθές σε ένα κυπριακό κανάλι ένας ελληνοκύπριος πολίτης τηλεφώνησε και μαρτύρησε. Ανώνυμος. Μαρτύρησε, όχι, είπε και το όνομά του. Όχι, το είπε το όνομά του, το έχω γραμμένο, σας σου πω. Δεν έχω πρόβλημα, το είπε ο άνθρωπος. Ανδρέας Δημητρίου. Κύριος Ανδρέας Δημητρίου. Δεν ξέρω ποιος τηλεφώνησε και είπε ο μπροστά μου έχουν δολοφονήσει ένα τουρκοκύπριο βοσκό. Οι τρεις αξιωματικοί ασυλωτές Ελληνοκύπροι. Μια μαρτυρία. Θέλουμε να πούμε για τόχνη, άλλη μαρτυρία. Θέλουμε να ανοίξουμε άλλα κεφαλαία. Δηλαδή, όταν μου λέτε. Ένα λεπτάκι όμως. Ένα λεπτάκι. Αφήστε τον κύριο Κλήρη να ολοκληρώσει. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό συντεταγμένο κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ανέχεται αυτού του είδους τις παρανομίες. Και αν υπάρχει μαρτυρία. Έτσι είναι. Και αν υπάρχει μαρτυρία, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ενεργήσουν πάρα αυτά και η αστυνομία και η γενική εισαγγελία. Ναι. Τώρα, όσον αφορά όμως το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, εγώ χαιρετίζω την απόφαση της προσφυγής του Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τελευταία έγινε το 1994 και αποφασίστηκε 10 Μαΐου του 2001.
Σήμερα έχουμε 2009, έχουν παρέλθει 25 περίπου χρόνια, έναν τέταρτο δηλαδή σχεδόν του αιώνα, και δεν έχει συμμορφωθεί η Τουρκία. Είναι συνεχιζόμενο έγκλημα, συνεχιζόμενη παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, η διαπίστωση δηλαδή της τύχης των αγνωμένων, τι ακριβώς συνέβη με τους αγνωμένους. Συνεπώς νομιμοποιείται η Κυπριακή Δημοκρατία να καταχωρήσει την πέμπτη διακρατική προσφυγή. Μπορεί σε αυτή να συμπεριλάβει και άλλα συνεχιζόμενα θέματα, άλλες παραβιάσεις. Όπως το είπα και προηγουμένως ο κ. Λουκαϊδης. Συμφωνώ όμως ότι η Εξυπουργών Επιτροπή είναι έναν καθαρά πολιτικό σώμα. Δεν θα φέρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δεν λέω να μην γίνει η πίεση, να ασκηθεί και εκεί η καταγγελία, αλλά να μην αναμένουμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Έχω ανατρέξει πρωτού έρθω στον διαδίκτυο της αποφάσης της Επιτροπής Εξυπουργών. Θέλω να σε διακόψω σε αυτό ναι. που είπες. Το αιτιολογικό που έχουν στις δώσει στις δύο τελευταίες συνεδρίες τους η Εξυπουργών Επιτροπή ήταν ότι εφόσον λειτουργεί η ιδέα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δεν κρίνουμε σκόπιμο να προχωρήσουμε με μέτρα παρακοής προς την Τουρκία. Συνεπώς είναι άρα τώρα, ναι. αφού το θέμα αυτό του Τούρκου στρατιώτη και του στρατού της Τουρκίας κατά συνέπεια που έδωσε τις εντολές, που εκκίνησε το χέρι, που εκκίνησε το μυαλό, αφού ξεφεύγει από τους όρους εντολής της ΔΕΑ, άρα εκείνοι νομιμοποιούνται σε αυτόν το κομμάτι να επέμβουν δραστικά. Όταν διαβάσει όμως κανείς τις εκθέσεις που γάμουν, ωραία, η τελευταία είναι το 2006 για το θέμα το αγνωμένο. Ας μην μπαίνουμε σε είναι ήξεις αφήξεις, γενικότητες, αριστολογίες, δεν είναι αποτελεσματικό να υπενθυμίσω ότι... Άρα και οι προσδοκίες χαμηλές επί του συγκεκριμένου. Επί της Επιτροπής, Εξυπουργών Επιτροπής, να μην περιμένουμε πολλά. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πιστεύω θα πετύχουμε καταδίκη. Και επίσης θα συμφωνούσα με τον κύριο Λουκαΐδη ότι η πτυχή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου χρήζει περαιτέρω μελέτης. Έχει αναφερθεί στο θέμα των συνεχιζομένων άλλων εγκλημάτων επικισμού, αλλά εγώ έχω μελετήσει το θέμα και των αγνοωμένων. Επειδή και οι αγνοούμενοι είναι συνεχιζόμενοι παραβίασης, έχει δικαιοδοσία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για συνεχιζόμενες παραβιάσεις που απορρέουν από εγκλήματα πολέμου να εκδικάσει αυτές τις υποθέσεις. Η αβία είναι εξαφάνιση. Η αβία είναι εξαφάνιση. Το λοιπόν, διότι υπάρχει ακόμη. Το καλό της Κύπρου σε εισαγωγικά είναι και η τραγωδία της, είναι ότι δυστυχώς συνεχίζει αυτή η παραβίαση διότι έχουμε μια συνεχιζόμενη κατοχή. Δεν ετέγιωσε δηλαδή. Το τι επεσυνέβη μετά το τέρμα των εχθροπραξιών συνεχίζεται ακόμη σήμερα. Τόσα έχουμε μια κατοχή. Συνεπώς υπάρχει η λύση του διεθνού, όχι λύση, η προσφυγή. Χθες ξεκίνησε η πρώτη δίκη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του Κογκολέζου στρατηγού, αν θέλετε, στη Χάγη, με κατηγορίες στράτευσης ανηλίκων σε εχθροπραξίες στο πρώην Βελγικό Κόγκο. Άρα νομίζω εκεί μπορούμε να πιέσουμε. Τέλος, εγώ θα ήθελα να δείξω και μια πτυχή η οποία δεν την έχω ακούσει ακόμα. Ότι? Είναι και το θέμα της κυπριακής δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα ακούσαμε χθες ότι ερήμην καταδικάστηκε ο Τούρκος πιλότος, ο οποίος συνέτεινε εξαμελίας, όπως είτε η καταδίκη, στην ανθρωποκτονία του Έλληνα πιλότου που έπεσε το Φάντομ σε εκείνη την μοιραία πρόσφατη αερομάχη. Αερομάχη. Μάλιστα. Ερήμη, γιατί δεν μελετούμε επιτέλους σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και αυτή, το ενδεχόμενο κάποιες δίκες να ξεφύγουμε από το παραδοσιακό πλαίσιο, σας να πρέπει κάτι, να το λέγω, να το επιδώσω, να το κάνω κτλ. Τόσα χρόνια όμως, κύριε Κληρίδη, σε πάρα πολλά ζητήματα που προκύπτουν από την εισβολή και την κατοχή, απλά κρατάμε διάφορα ψηφίσματα, διάφορες αποφάσεις. Μα γι' αυτό λέω. Χωρίς τελικά πραγματικό αποτέλεσμα. Ναι, αλλά, έχουν την ουσία τους μεν. Ναι, αλλά η δικαστική απόφαση, έχει διαφορά. Παραδείγματος χάρη, είναι όραμψη. Κρεμοδική ακόμη. Δεν θέλω να εκφράσω την τουρκική άποψη. Είναι... Αλλά ήταν ένα βήμα της κυπριακής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ, κύριε Κληρίδη. Που είχε τις επιπτώσεις της διεθνώς και δημιούργησε διάφορα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελάτε, αν θέλετε, να αγγίξουμε και το πιο ανθρώπινο κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας. Είναι η ομάδα των ανθρώπων που μας φέρνουν απόψε εδώ στο τραπέζι μετά και την ομολογία του Τούρκου ηθοποιού. Είναι οι συγγενείς των αγνωμένων. Τα είχαμε πει και εκείνο το βράδυ στο δελτίο, θυμάμαι, και τη Θεοδοσίου.
μια συγκίνηση, ένα σοκ, ένας συγκλονισμός, ιδίως σε όσους εσάς οι άνθρωποι σας ταιριάζουν, είτε με τον 19χρονο που κυρίως περιέγραψε ο Λκάτς, αλλά και ίσως και με τους άλλους 9 που μπορείτε να σκεφτείτε, ή βρίσκονταν στο ίδιο μέρος κλπ. Η ευρύτερη οικογένεια των συγγενών των αγνωμένων εμπίπτει στους 10 δολοφονηθέντες. Διότι για τα 9 άτομα δεν γνωρίζουμε ούτε ηλικίες ούτε ποιοι ήταν. Δεν αναφερθεί ότι είναι όλοι στρατιώτες. Τον ένα τον φωτογράφησε. Τον ένα τον φωτογράφησε. Λίγο μεν. Ένας στρατιώτης διμένος πιστάγκωνα. Οι συγγενείς των αγνωμένων πρέπει να πω ότι συγκλονίστηκαν. Διότι είναι η πρώτη φορά όπου ακούσαμε και βλέπαμε στο οπτικό να παρατείνει και το χέρι ο δολοφόνος για να δείχνει πώς ακριβώς σκότωσε τον αγνοούμενο. Άρα εμείς εκείνη τη στιγμή ζούσαμε την πιθανή δολοφονία των δικών μας ανθρώπων. Είναι διαφορετικό να ακούς μαρτυρία από κάποιον που μπορεί να ήταν παρόν στην έγκλημα και άλλο να ακούς τον ίδιο τον εγκληματία να σου λέει εγώ το έκανα και το έκανα έτσι, είτε γιατί με έφτυσε, είτε για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί θέλω να αποδείξω ότι δεν είμαι μόνο λύκος στο έργο, αλλά είμαι πραγματικός δολοφόνος του 1974. Άρα είχαμε τα συναισθήματα του συγκλονισμού, αλλά και της οργής από τους συγγενείς των αγνωμένων. Μια οργή η οποία βγαίνει μέσα από τον πόνο των 35 χρόνων και φυσικά η αντίδραση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι φυσιολογική. Όμως δεν είναι αρκετή. Εγώ είμαι δέχτης πολλών μηνυμάτων από συγγενείς αγνωμένων όπου εκφράζουν διάφορες ιδέες, θέλουμε πολλούς τρόπους να βοηθήσουν, θέλουν αν είναι δυνατόν να κάνουμε και μια να βγούμε στους δρόμους όπως το λέει ανθρώποι για να δείξουμε την αγανάκτησή μας. Κάποιοι συγγενείς αγνωμένων ζητούν να πάρθουν μέτρα προσωπικά εναντίον του εκτελεστή, δηλαδή υπάρχει μια δικαιολογημένη οργή μέσα από τον πόνο των συγγενών. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν. Όπως είπετε πολύ σωστά, πρέπει να γίνουν λεπτοί χειρισμοί, διότι αυτό το θέμα αναδεικνύει την τουρκική βαρβαρότητα του 1974 και θα πρέπει σε αυτό να είναι η προσπάθεια να αναδειχθεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Την ΕΜΑ δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο κ. Λουκαΐτης και ο κ. Κρυδίδης, ότι όντως δεν είναι ένα σώμα στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε για πάρα πολλά. Όμως οι εκταφές που έχουμε σήμερα έχουν προκύψει μέσα από την ΕΜΑ. Η πίεση που δημιούργησε. Ναι, απλά λέξτε και πριν από τον κύριο Γεωργίου ότι ακριβώς επειδή βρίσκεται αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη στην ΔΕΑ και ας προέκυψε από εκεί, ότι τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, είναι ιδιαίτερως πολιτικοποιημένα. Είναι λίγο δύσκολο. Άρα όντως η Διερευνητική Επιτροπή στην Τέταρτη Διακρατική, στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κατονομάζεται ως το όργανο που δεν είναι ικανό να επιλύσει το θέμα των αγνωμένων. Εν τούτοις οι Τούρκοι καταφέρνουν μετά από το καλοκαίρι του 2004 να εμπλέξουν τη Διερευνητική Επιτροπή στο να είναι το όργανο που διενεργεί τις εκταφές τουλάχιστον. Ναι. Η όρια εντολής της Διερευνητικής, αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε γιατί ελέγχθηκε με διάφορους τρόπους αυτές τις μέρες, επιτρέπουν την διερεύνηση υποθέσεων και να θυμίσουμε ότι οι πρώτες υποθέσεις που διερεύνησε η ΔΕΑ ήταν με τεκμήρια και επιτόπου έρευνες και στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες περιοχές. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί με κάθε τρόπο και σε Κύπρο και σε Ελλάδα το θέμα των αγνωμένων. Μιλώντας για την Ελλάδα θα ήθελα να πω ότι πραγματικά πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολλές να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Κάτι που δεν είχαμε μέχρι σήμερα. Δεν είχαμε τη συμπαράσταση ούτε εμείς ούτε οι Ελλαδίτες συγγενείς αγνωμένων στο δικό τους χώρο από την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα κληθούν να βρίσκονται παρόντες στη συνεδρία της Βουλής. Η Επιτροπή των Ελλαδιτών δυστυχώς δεν έχει κληθεί γιατί έκτακτα ακυρώσαμε την ημερήσια διάταξη που είχαμε για άλλα θέματα και ορίσαμε αυτό το θέμα. Αν χρειαστεί, στη συνέχεια θα κληθούν και αυτοί να έχουν την άποψή τους και θα γίνουν επαφές μαζί τους για να δούμε. Είμαστε σε καθημερινή επαφή, οπότε θα ενημερωθούν στο θέμα. Θα έλεγα ότι αύριο θα συζητηθούν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα μπορούμε να πούμε σήμερα εδώ. Γιατί κάποια όλοι καταλαβαίνουμε πράγματα, ότι ναι, δεν μπορούμε κάποια να πράγματα ανοίξουμε. Δεν πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να κάνουμε 10 και να λέμε 2. Ναι. Ή ένα. Απλά να εξηγήσω κάτι, ότι εκείνο το οποίο σίγουρα υπάρχουν τα πολιτικά θέματα και εμείς ως οργάνωση, επειδή είμαστε εμπλεκόμενοι σε όλη την διαδικασία της προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος, μπαίνουμε και στα πολιτικά, μπαίνουμε και στα νομικά. Όμως πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι τις συγγενείς των αγνωμένων,
είναι οι 90χρονοι γονείς των αγνωμένων μας, είναι οι 60χρονες, 70χρονες σύζυγοι των αγνωμένων και τα 40χρονα, 50χρονα παιδιά και αδέρφια αγνωμένων. Αυτή είναι η ομάδα των συγγενών. Δεν είναι ούτε ο Νίκος Αθοδοσίου, ούτε ο Κώστας Ονεμάς, ούτε η Μέρη Κουρούπη που βρίσκονται στα διοικητικά της οργάνωσης. Πρέπει να σκεφτόμαστε τις μαυροφορημένες μάνες, οι οποίες ζητούν δικαίωση και τέτοιες μαρτυρίες, τέτοιες ομολογίες τους κάνουν να δικαιούνται να απαιτήσουν περισσότερη κινητικότητα και σίγουρα διεκδίκηση, ακόμα και καταδίκη των εγκληματιών. Να, ναι, κύριε Λουκαίδη. Τραγικό το πρόβλημα του αγνωμένου. Αλλά για να είμαστε συνεπείς, δεν θα πρέπει να διώξουμε ή να καταδιώξουμε, να τιμωρήσουμε τον εγκληματία. Και τι εγκληματία? Εγκληματία εκ μέρους κράτους, ενεργούσε εκ μέρους ενός κράτους, οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή 10 ανθρώπους εσκόσε, εν ψυχρό, εχαμαλώτους, διμένους. Και αυτό με φέρνει σε ένα σημείο το οποίο άφηνε ο κ. Νιαζή. Α, μα και του Κοκκύπρη εσκόθηκα, βεβαίως εσκόθηκα. Υπάρχει... Δεν παίζω πιμπάν. Εγώ καταδίκασα αυτή την πράξη. Όλους τους καταδικάζουμε που είναι εγκληματίες. Καταδικάζουμε ένα προς ένα. Αλλά... Όταν λέμε αγνοούμενο επίσης... Εντάξει, μπορούμε να πούμε... Ξέρετε ότι υπάρχουν και πολλοί τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι. Ναι, αλλά έχετε εσείς την άνεση, οι τουρκοκύπριοι, να πάτε εναντίον του κράτους της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καταλαβαίνετε η διαφορά. Δεν μπορούμε να πάμε εναντίον του ψευδοκράτους. Και πάμε αντίον της Τουρκίας και πρέπει την καταδίκη για μαζικές οργανωμένες παραβιάσεις και πως ορθάνε οι κύριες κοινωνίες τους κρίνεις δεν κάνουν τίποτε κατά τα άλλα. Αλλά φταίμε και εμείς. Πρέπει να το πω αυτό το πράγμα, έτσι είναι ιστορικό. Διότι υπάρχει μια εκκρεμότης η οποία οφείλεται στις τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση που είναι τώρα. Από το 2001 εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατά πόσο θα ζητήσει η Κυπριακή Δημοκρατία αποζημίωση για τις παραβιάσεις. Και δεν ζητά. Συνέχεια, 7 χρόνια το θεωρείται αυτό. Ενώ το δικαιούται. Και δικαιούται να ζητήσει και αν χάσει δεν κάνει διότι δεν έχει. Το θέμα είναι ότι καμιά κυβέρνηση δεν το κάνει. Γιατί, ξέρω γιατί νομίζετε. Πάντα για το κλίμα. Για να διατηρηθεί το κλίμα. Για τις συνομιλίες. Για η άλλη μπορεί να μην θυεί. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο λόγος. Σας προκαλώ να ρωτήσετε τρεις κυβερνήσεις διαφορετικές. Δεν είναι άσχημο. Αυτό είναι και αυτά θα σας το πούμε. Είναι καθαρή πολιτική επιλογή αυτό. Ρωτάτε, τους ρωτάτε. Το θέμα είναι ότι κακώς δεν προωθούμε τις υποθέσεις μας. Σωστά. Δεύτερο, ναι, υπήρξαν θύματα εκατέρωθεν. Υπάρχει όμως και ένας κανόνας στο δίκαιο. Ο κανόνας της αναλογικότητας. Μπορεί να συγκριθεί αυτό το τεράστιο έγκλημα που συνεχίζεται στην Κύπρο με θύματα 200.000 ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Υπάρχει πόλη η οποία διατηρείται άδεια. Άδεια διότι έτσι θέλει η Τουρκία. Και δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους με το 1, η 2, η 3, η 5, η 10 φόνους που έγιναν σε βάρος των Τούρκων κακώς. Αλλά δεν συγκρίνεται κάθε φορά που αναφέρεται μια έγκλημα εναντίον των Ελληνοκυπρίων, το τεράστιο έγκλημα που υπάρχει και συνεχίζει, 34 χρόνια, υπάρχει ο αντίλογος, μα κάναμε και εμείς. Μα συγκρίνεται. Υπάρχει ο κανόνας του proportionality. Υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτή είναι πολύ νομική προσέγγιση, κύριε Λουκαίδη. Κάθε άνθρωπος που πεθαίνει, σκοτώνεται ανθρωπότητα. Όχι, αλλά νομίζω ότι... Λοιπόν, ηθική υπόσταση του κάθε φόνου. Και μιλάτε τόση ώρα αγνοούμενος και εννοείται μόνο Ελληνοκύπριος. Θα ήθελα να σας δώσω σε μια θέση. Επίγε να πείτε, έχουμε 500 Τουρκοκύπριους. Και τόσο. Και να είναι όλοι οι δικοί μας αγνοούμενοι, κύριε. Και να έχουμε συμπόνια με όλους αυτούς τους πολίτες και συμπολίτες. Όχι εθνικά με επιλογές. Αυτή η λογική για μένα δεν είναι λιγότερη, αν θέλετε, από μια καταστροφική αντίληψη που διαχωρίζει τους ανθρώπους. Εδώ καταδικάζουμε το Ατίλα Ολγάτς. Το καταδικάζω εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι, το καταδικάζουν και στην Τουρκία. Συγχρόνως δεν είναι αυτό. Σας υπενθυμίζω αυτό που αγνοείτε. Προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα λέγοντας ένα περιστατικό κάποιου τυχαίου ανθρώπου, ο οποίος άμα θέλει πάει και το καταγγέλει στην αστυνομία ή αν μη τι άλλο καταγγέλει την Κυπριακή κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το θέμα είναι λοιπόν, περίπου. Να τελειώσω. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό. Και ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Ναι, και κλείω. Το θέμα είναι γενοκτονίας. Υπάρχει γενοκτονία στην Κύπρο. Και υπάρχει γενοκτονία από μέρος της Τουρκίας, η οποία και με την πολιτική της έχει σκοτώσει. Με την περίπτωση του Ατσίλα. 10 ανθρώπους, άρα και πολλούς άλλους με την ίδια τακτική. Και αυτή η γενοκτονία είναι κάτι το οποίο
είναι υπό, για το οποίο είναι υπόλογη η Τουρκία βάσει της συνθήκης που απαγορεύει τη γενοκτονία, έστω και δεν έχει αυτή τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, διότι μέσα στη συνθήκη της που απαγορεύει τη γενοκτονία υπάρχει πρόνοια ότι όποιος την υπογράψει και την υπέγραψε και την επικύρωσε η Τουρκία είναι υπόλογος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Γιατί δεν κινούμαστε διάλογος και η Τουρκία να μην φύγεται. Αυτή είναι η πολιτική που παρακολουθώ εγώ. Βεβαίως θα αξιοποιήσω τώρα την ιδιότητά σας ως βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, κύριε Γεωργίου. Αντιλαμβάνεστε ότι και τώρα αφορά η κριτική και την παρούσα κυβέρνηση. Δηλαδή για το κλίμα που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, υπήρξαν και προληπτικές επικρίσεις ότι ίσως και το θέμα του ΟΛΚΑΤΣ να αξιοποιηθεί με έναν τρόπο πολύ μαλακό, ούτως ώστε ακριβώς επειδή είναι σε εξέλιξη απευθείας διαπραγματεύσεις, μάλιστα αύριο ανοίγει ένα πολύ καυτό ζήτημα, αυτό των περιουσιών, να είμαστε λίγο προσεκτικοί και θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Έχω πει στον κύριο Λουκαίδη και σε χθεσινή τηλεοπτική μας συζήτηση ότι το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προχωρά να ζητήσει τις αποζημιώσεις που θα δικαιούται μέσα από την απόφαση που είναι εκεί σε εκκρεμότητα στην ουσία, είναι μια πολιτική απόφαση που λήφθηκε όχι σήμερα που είναι ο νυν διάλογος σε εξέλιξη, αλλά πριν 9 χρόνια. Και συνεχίζει. Πριν 9 χρόνια. Κάθε μήνα. Συνεπώς. Εγώ αναφέρθηκα και στο τωρινό, αν θέλετε. Κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε μέρα. Κάθε μήνα είναι στη μεσία διάλεξη του δικαστηρίου και αυτή η εκκρεμότητα. Συνεπώς είναι μια πολιτική επιλογή που και η παρούσα κυβέρνηση μέχρι τώρα δείχνει να σέβεται τους λόγους που οδήγησαν τότε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει. Αν προκύψουν είναι το κλίμα, άλλα στοιχεία, λοιπόν, αν προκύψουν Λουκαίδη, άλλα στοιχεία, κύριε Λουκαίδη, που θα οδηγήσουν την σημερινή κυβέρνηση στην αναγκαιότητα να διαφοροποιηθεί από προηγούμενη απόφαση επί του θέματος, τότε θα το κάνει. Κάθε μέρα που περνά και χάνεται η υπόθεση. Κάθε μέρα που περνά. Πολιτική. Ναι, πολιτική, λοιπόν. Ποιοι. Τώρα, πολιτική ποιοι. Δώστε μου έναν τίτλο τουλάχιστον. Μου λέτε πολιτική, σαφώς είναι πολιτική. Ο καθένας, μετρώντας και στοχεύοντας, επιλέγει κάποιες τακτικές. Και αυτή ήταν μία συνειδητή επιλογή μιας τακτικής. Στην προσπάθεια να οδηγηθούμε καλύτερα προς τη λύση. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διάλειμμα και διαφημίσεις και επιστρέφω. Ωραία. Έχετε εσείς το λόγο αμέσως μετά. Κύπρος, ένα ταξίδι, ένα οδηπορικό και μια περιδιάβαση στην Κύπρο του χθες και του σήμερα. Παρακολουθήστε αυτό το Σάββατο στις 2:40 μετά το μεσημέρι από το ΡΙΚΑ 1, ένα οδηπορικό στο χωριό Μονάγρι. Επωνύμως συνέχεια, ο λόγος ανήκει σε εσάς λίγο πριν από τις διαφημίσεις, κύριε Γεωργίου. Απαντήσατε στην κριτική για το θέμα των αποζημιώσεων που δεν διεκδίκησε επί χρόνια τώρα η κυβέρνηση, δηλαδή ούτε οι προηγούμενοι πρόεδροι της Δημοκρατίας είχαν κάνει αυτή την επιλογή. Λέτε ότι είναι πολιτικοί λόγοι, δεν είστε σαφείς βέβαια τι κρύβεται πίσω από αυτό. Θέλω κατά τα άλλα να μου σχολιάσετε πώς εξελίχθηκε και η συζήτηση εδώ. Θεωρώ ότι έχουν προκύψει αρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει μπει εδώ στη συζήτηση και είναι ορθό να το λέμε. Ναι. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τόσο η Επιτροπή των Συγγενών Αγνοούμενων της Κύπρου που ηγείται ο κύριος Θεοδοσίου, αλλά και η Επιτροπή της Βουλής πάντοτε ασχολούμαστε με το θέμα των αγνοούμενων της Κύπρου και θα δείτε σε πάρα πολλές από τις τοποθετήσεις της δικές μου εκ μέρους της Επιτροπής ότι όπως ζητούμε την διακρύβωση της τύχης των Ελληνοκυπρίων εγνωμένων, ζητούμε και τη διακρύβωση της τύχης των Τουρκοκυπρίων εγνωμένων. Υπάρχει μια διαφορά. Η διαφορά είναι ότι οι Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι έχουν προκληθεί από μια κρατική δύναμη, την Τουρκία,
Και πράγματι οι τουρκοκύπροι αγνοούμενοι προέρχονται από βιοπραγίες, εκτροπές, παρανομίες και εγκλήματα που διέπραξαν Ελληνοκύπροι μεμονωμένοι εξτρεμιστές ή οργανωμένοι εξτρεμιστές. Είναι η κουβέντα που λέγατε και πριν για ατάκτους και τακτικούς ακριβώς. Είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνο που έλεγε ο κύριος Ντεκτάσιο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει τουλάχιστον από το 1974 και μετά έρευνες και έχει ανοίξει ανακριτικούς φακέλους σε ό,τι αφορά τις εξαφανίσεις τουρκοκυπρίων και για την περίπτωση της Τόχνης και για την περίπτωση των πηγαδιών που έχουν ρηχτεί συγκεκριμένοι Τουρκοκύπροι και έχουν ταυτοποιηθεί ή δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη και σε άλλες περιοχές που γνωρίζουμε ότι υπήρξαν. Δυστυχώς υπάρχει ένα μοτίβο. Ότι ως είναι δεμένοι με αίμα και με εγκλήματα μέχρι και τα σήμερα δεν δίνουν μαρτυρίες και δεν δίνουν στοιχεία. Και μπορώ να το πω αυτόν και ως μέλος της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου. Ναι. Όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε εγκλήματα και κατά της πατρίδας τους δεν μιλούν. Έρχονται και λένε, δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι ή δεν θέλω να απαντήσω. Συνειδητά δηλαδή. Συνειδητότατα. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα εγώ λέω ότι όπως εμείς απαιτούμε να δικαστούν οι εγκληματίες ξεκινώντας από το κράτος της Τουρκίας και ερχόμενοι προς το χέρι που εκτέλεσαν την εντολή, το ίδιο και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πιστή σε αυτόν τον κανόνα. Γιατί στα ανθρώπινα δικαιώματα ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα. Λοιπόν, και αυτή και η δολοφονία των Ελληνοκυπρίων είναι δολοφονία και η δολοφονία των Τουρκοκυπρίων είναι δολοφονία. Απλά διαφέρει η ποιότητα, ο τρόπος που εκτελέστηκε και η δύναμη που διέταξε αυτό το πράγμα, αν υπήρχε κάποιος που το διέταξε. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Ιωαννίδης ήρθε στην Κύπρο και ετοίμασε ένα σχέδιο για εθνικό ξεκαθάρισμα, ο Δημήτρης ο Ιωαννίδης, ο μετέπειτα δικτάτορας. Ο Μακάριος του είπε είσαι τρελός και τον έδιωξε. Κάποιοι εξτρεμιστές τον αγκάλιασε. Το ίδιο γινόταν και με την GMT. Η οποία μέχρι και αυτή τη στιγμή ξέρεις ποιες είναι οι θέσεις της, ξέρεις ότι αγορίζεται για τη διχοτόμηση, για τα δύο κράτη, την ένωση με την Τουρκία κλπ. Άρα θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να αναγνωρίσουμε όλοι τα λάθη μας, θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται για να μάθουν οι αγνοούμενοι όλοι στις Κύπρου τι έγιναν οι δικοί τους άνθρωποι. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Εύχομαι ότι πολύ σύντομα οι της τόχνης θα πάρουν και τα ταυτοποιημένα λείψανα των ανθρώπων τους. Ένα κομμάτι αυτού του θέματος θα κλείσει, αλλά σας λέω ότι έγιναν πάρα πολλές ενέργειες και έργων ανακριτικών για αυτήν την υπόθεση, αλλά δυστυχώς κάπου κολλά. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Κύριε καθηγητά, πέραν των απαντήσεων που ίσως θέλατε να δώσετε, ένα πράγμα να πω, ότι πραγματικά είναι, γίνεται μια καλή δουλειά ως προς στην Επιτροπή των Αγνοωμένων, τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Στη Διερευνητική Επιτροπή, ναι, εννοείται. Ακριβώς, και από 2 πλευρές. Έχουν τουλάχιστον, υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια και νομίζω έχει πάρα πολύ σημαντικό. Πρόβλημα με τους ομαδικούς τάφους που πιθανολογείται να βρίσκονται σε στρατόπεδα του Ατσίλα, τα οποία όμως ακόμα αγωνιζόμαστε να επιτρέψουν την εκταφή. Λοιπόν, εγώ θα πει αλλού τη συζήτηση. Ξέρετε, δεν είμαστε μοναδική χώρα που περάσαμε βία εθνοπραξίες. Εδώ στην Αφρική έχουμε ολόκληρη επιτροπή της αλήθειας και συμφιλίωσης. Και δεν λέω κατά ανάγκη να καταδικαστούν όλοι οι άνθρωποι έχουν κάνει έγκλημα στην ιστορία. Μπορούμε να συζητήσουμε και ίσως για μια διαδικασία συμφιλίωσης όπου επιτρέπεται στους ανθρώπους που θέλουν να μαρτυρήσουν για κάποια εγκλήματα να μαρτυρήσουν. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή, αν θέλετε, μέσα σε ένα παιχνίδι όπου τα θύματα είμαστε εμείς, οι θύτες είναι πάντα βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Αυτό δεν υπάρχει. Θύματα και θύτες υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και δεν θέλω ποτέ να συγκρίσω ή να κάνω τώρα αναλογία με την πράξη της Τουρκίας στην Κύπρο. Απλώς εδώ πρόκειται για μια νοοτροπία.
για μια νοοτροπία η οποία όταν προστατεύεστε ή αγνοείτε εντελώς κάποιες πράξεις που κάνει μια κοινότητα και συγκεντρώνεστε μόνο σε πράξεις που κάνει, αν θέλετε, η άλλη κοινότητα, μέσα από αυτό μόνο ένα διχασμό. Ναι, αλλά σας το τόνισε ιδιαιτέρως ο κύριος Λουκαδής και είμαι σίγουρο ότι το αναγνωρίζετε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι συγκρίσιμα τα δύο πράγματα. Μα δεν θέλω να συγκρίσω. Γιατί και οι συνέπειες ακόμη που βιώνει η Κύπρος. Και εγώ έχω τονίσει την διαφορά, την ουσιαστική που υπάρχει. Καταρχήν αυτό είναι σωστό και από γενική άποψη. Κάθε πράξη είναι πολύ συγκεκριμένη. Ναι, επειδή θεωρώ ότι δεν προσπάθησε κανείς να κάνει αυτό. Αλλά πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και να αναγνωρίζουμε όλοι. Σας παρακαλώ, να σας πω το εξής. Θα ξεκινήσω από τους Τουρκοκύπριους. Εγώ δεν ξέρω ακόμα Τουρκοκύπριους που έχουν μαρτυρήσει για τα εγκλήματα που έχουν κάνει σε βάρος των Λογυπρίων. Και ξεκινώντας, όχι εννοώ δημόσια, ξεκινώντας από το Κιόνελι, από τις υποθέσεις του 57 και τα λοιπά. Δηλαδή μέχρι σήμερα, και όταν μιλάω εγώ για αυτά τα θέματα, αντιμετωπίζω πολύ παρόμοια αντίδραση και στην άλλη κοινότητα. Ακόμα αυτό το θέμα παραμένει ένα μεγάλο ταμπού. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, η συμφιλίωση πραγματικά έρχεται μέσα από μια επίγνωση ότι έχουμε κάνει λάθη και καμιά φορά και έγκλημα. Ανεξάρτητα από την εθνική μας συμφιλίωση μεταξύ ποιών. Εγώ δεν απέδωσα καμία ευθύνη σε Τουρκοκύπριους. Εγώ θεωρώ ότι Τουρκοκύπριους εξίσου Κυπρίους όπως τους Ελληνοκύπριους και δεν έχω κανέναν παράπονο. Εγώ έχω παράπονο από την Τουρκία. Εγώ έχω παράπονο από την Τουρκία. Μιλώ και πρέπει νομίζω. Νομίζω ότι και οι Τουρκοκύπριοι έχουν παράπονο από την Τουρκία. Αν κρίνω από ένα πολύ ωραίο άρθρο του Σερτάι που θέσει στο Cyprus Mail, που παραπονιέται γιατί το βαρόσιν το έχω για την Τουρκία κλειστό. Οι Τουρκοκύπροι έχουν παράπονο και εκεί για την Τουρκία και για τους επίκους. Άρα γιατί μιλάτε για κοινωνίες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν στο κορδομένοι σκοτώσανε, το πρόβλημα μας δεν είναι οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Δεν είναι πρόβλημα οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Λάθος είναι. Μια ιστορία εντελώς λαθασμένη. Τουρκοκύπροι έχουν πράξει εγκλήματα στην Κύπρο κατά της ανθρωπότητας σε βάρος του ελληνισμού της Κύπρου. Άλλο θέμα εκείνο. Εγώ μιλώ για το πρόβλημα της Τουρκίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την τραγωδία των τελευταίων 37 ετών. Ευχαριστώ κύριε Λουκαίδη, ολοκληρώστε κύριε Κυζηγκλή. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και θέλω να μου πολύ σύντομα να πείτε κάτι ψήσιμο. Πολύ σύντομα. Εκεί που κοιμάται ο νους, ο κριτικός νους, κυκλοφορούν βρικόλακες. Αυτή είναι παγκόσμια το ίδιο πράγμα. Αν δεν ξέρουμε να κάνουμε αυτοκριτική και να μπούμε βαθιά στην ιστορία μας με μια αυταγνωσία, λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ να χτίσουμε κάτι το αληθινό. Δηλαδή θα είναι αυτό, το εθνικό είναι αληθινό. Λοιπόν, όταν η πράξη είναι σε βάρος της άλλης καταστασής, είναι πάντα καταδικαστία. Όταν η πράξη αυτή όμως ανήκει σε εμάς, θα αποφεύγουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτή η ηθική υπόσταση είναι καταδικαστία, ούτε στέκεται καν νομικά. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο γιατί δεν μιλάμε. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ. Το ερώτημα που θα σας επέβαλα το προβάλλω μετά γιατί θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κλειδίδη. Είναι η Τουρκία που έκανε εισβολή στην Κύπρο. Και συνεχίζει αυτή την εισβολή. Όταν μιλούμε για συμφιλίωση, εγώ είμαι κατηγορηματικός. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση ενώ σου υπάρχει κατοχή. Μια επιτροπή σε καμία περίπτωση μπορούσαμε να κάνουμε μετά στην Κύπρο. Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, να λυθεί το Κυπριακό και τότε ναι, να ξεκινήσουν αυτά τα οποία προτείνεται, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και τα επικροτώ. Αλλά δεν μπορείς αυτή τη στιγμή που έχεις τους 1.500 τόσους αγνοούμενους, 200.000 πρόσφυγες, να μιλάς για συμφιλίωση. Συμφιλίωση με την κατοχή δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι συμφιλίωση αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό. Κάποιοι δοσύλλογοι θα μπορούσαν να σκεφτούν. Δεν προτείνω να συμφιλίωσουμε την κατοχή. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτά έπονται. Εφόσον όμως θέλουμε να αποδώσουμε και δικαιοσύνη, γιατί δεν δέχεται η Τουρκία έναν ad hoc δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου όπως έγινε στην Ιουγκοσλαβία. Γιατί έγινε ad hoc δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην Ιουγκοσλαβία και δικάζονται και Σέρβοι και Κροάτες. Έτσι. Και για το παρελθόν. Και μουσουλμάνοι. Και για το παρελθόν. Δέχεται η Τουρκία αυτό το πράγμα. Δεν θα το δεχτεί, σας διαβεβαιώ δηλαδή, γνωρίζοντας την πολιτική της. Και εμένα με εκπλήττει σε βαθμό που με σοκάρει. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, εάν έβγαινε κάποιος Ευρωπαίος πολίτης και έλεγε, εγώ σκότωσα εν ψυχρό 10 άλλους πολίτες, εχμαλώτους. Υπάρχει περίπτωση το κράτος αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση, η δημοκρατική,
να παραμένει απαθής και να προσπαθεί. Να προσπαθεί να το καλύψει, όχι μόνο να μην απαθείς, να προσπαθεί να το καλύψει. Πέρασε, είναι Παρασκευή, περασμένη Παρασκευή να έχει δήλωση. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Τι έκανε το επίσημο τουρκικό κράτος. Κάποιες εφημερίδες διαμαρτυρήθηκαν. Όχι μόνο. Υπάρχει και θέμα. Φρόντισε να γίνει η αναιρετική δήλωση του βασίλειου. Ενώ τι θετικό έκαμε προς την κατεύθυνση δίωξη. Δεν μπορεί αυτή η χώρα, κύριε Νιαζή μου, δεν μπορεί αυτή η χώρα να προσδοκεί να εξισωθεί μαζί με την ευρωπαϊκή κουλτούρα και των πολιτισμών και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα δεδομένα. Και να μην καταδικάσει έναν βεβαίω. Συμφωνώ μαζί σα απόλυτα. Όμως δεν είμαι βέβαιος. Αυτή είναι η ουσία ο θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εάν κάποιες ομάδες εδώ παρακρατικές σε μια περίοδο δύο συγκρούσεων έκαναν κάποιες εκτροπές. Ένα πράγμα να πω μόνο γρήγορα κάτι. Και αν θέλετε αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Τι γίνεται τώρα στην Τουρκία. Αυτό ήθελα να πω. Κρατήστε το όμως για μετά να ολοκληρώσεις. Παρακαλώ πολύ. Το λοιπόν. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι ότι δεν πιστεύω ότι η ιδέα, και το είπε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα επιλύσει το πρόβλημα του Αγνωμένου. Διότι επίλυση του προβλήματος του Αγνωμένου σημαίνει να διαπιστώσεις τι έγινε για την κάθε περίπτωση του Αγνωμένου. Όχι απλώ να διαπιστώσεις, να ταυτοποιήσεις τα οστά του. Εγκρίμωση των συνθηκών. Έχουμε 460 περιπτώσεις οστών που έχουν μαζευτεί. 108 νομίζω έχουν ταυτοποιηθεί. Το λοιπόν, από εκεί και πέρα παραμένουν τα υπόλοιπα, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο, και δεν είναι πολιτικό, να φύγουμε από την πολιτική πτυχή του Τουρκίου, είναι καθαρά ανθρωπιστικό, μόνο όταν η Τουρκία, αφού εκείνη ήταν υπεύθυνη, αφού το λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το αναγνωρίζουν όλοι. Το εδόθηκε ασυλία Χρήστο με τους όρους του. Μόνο όταν η Τουρκία αποφασίσει να διερευνήσει το θέμα εκ βαθέων. Δηλαδή να κάνει έρευνα στο... Απεδείχθη με τις δηλώσεις αυτού του ηθοποιού του Ολκάτς, ότι υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχει μαρτυρία στην Τουρκία. Διότι υπάρχουν, τα διέπραξαν κάποιες στρατιώτες αυτές, οι οποίοι τελούσαν από κάποιες διαταγές. Συνεπώς γνωρίζουν μέσα στα αρχεία δηλαδή του τουρκικού στρατού, να το βάλω έτσι, των διαφόρων λόγων, ξέρουν ποιοι υπηρέτησαν, ξέρουν ποιοι είχαν τη διοίκηση, ξέρουν ποιοι ήταν. Έχει γράψει και ένας Τούρκος του Αλαζόρ, πώς λέγεται το βιβλίο, διαταγή εκτελέστε τους, με μαρτυρίες συγκεκριμένες. Το λοιπόν, αν δεν πιστεί η Τουρκία να το πράξει, τίποτα θα κάνουμε. Και το γίνω λέγοντας το εξής. Μιλούμε εμείς μαζί με την Τουρκία για αυτό το θέμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία εννοώ. Μιλά. Όχι, γιατί δεν δέχεται η Τουρκία να μιλήσει. Λέει ακόμα, διάβαζα σήμερα στους Turkish Daily News τη μετάδοση αυτών των γεγονότων για τον δημοσιογράφο. The Greek Cypriot leader, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι, υποβαθμίζεται, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης. Διοικητής, ξέρω εγώ. Ναι. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Πρέπει να σοβαρευτεί η Τουρκία επιτέλους. Αναφέρονται σε μια χώρα, κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν καταλάβει ότι πρέπει να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, δεν πρόκειται στον αιώνα τον άπαντα να υπάρξει αυτό που θέλουμε όλοι, η συμφιλίωση. Δεν πρόκειται να υπάρξει αυτό το πράγμα. Και επί αυτού θα επιμένουμε. Θα έρθω κοντά χρόνια να περάσω. Κύριε Γκυζέλη, να απαντήσετε στο άλλο. Κύριε ναι, θεωρητικά η ιδέα της συμφιλίωσης και της ειρήνης είναι υπέροχη. Μέσα στη ΔΕΑ, αυτή, όπως είπε τα τελευταία δύο χρόνια, είναι μια μικρή επιτροπή ειρήνης και συμφιλίωσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι παράδειγμα προς μίμηση και τα δύο και τα τρία μέλη της ερευνητικής και οι επιστήμονες που εργάζονται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και οι επιστήμονες του Ανθρωπολογικού, είναι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί και ακόμα στα σημεία των εκταφών. Η Τουρκοκύπρια φεύγει να πάει να δει τον Ολκάτς, ξέρετε. Ναι. Έγινε δήλωση σήμερα. Γίνεται προσπάθεια. Στην Τουρκία να συναντήσει. Από εκεί και πέρα, αν δεχτούμε, κύριε Νιαζή, ότι εγκλήματα έγιναν, όπως είπατε, και από Τουρκοκύπριους και από τον τουρκικό στρατό. Απόδειξη και ο Ατσίλα Ολκάτς. Δεν πιστεύετε ότι ακόμα και με την παρουσία της κατοχής μπορεί να γίνει μια επιτροπή φιλίας και ειρήνης όπου θα καταθέσουν Τούρκοι αξιωματικοί. Τούρκοι αξιωματικοί. Θα σας απαντήσω σε αυτό γιατί νομίζω συμπίπτει σε αυτό που θέλω να ρωτήσετε στη συνέχεια. Θα πάω αλλού λίγο. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει μια πρωτοβουλία της τουρκικής κοινωνίας, κοινωνίας των πολιτών και ζητούν συγγνώμη από τους Αρμένιους. Και έχουν υπογράψει 30.000 πολίτες αυτή τη διαδικασία και ζητούν συγγνώμη από τους Αρμένιους για όλα αυτά που έχουν συνέβη. Πάλι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία
υπάρχει μια διαδικασία ανοιχτή που ονομάζεται έργια νεκών, που μαζεύει το, κάποια μέλη του βαθύ κράτους και τους βάζει φυλακή ή τους δικάζει. Και σε αυτό, σε αυτό όλη τη διαδικασία, κατά κάποιον τρόπο, μπλέκει και το Κυπριακό. Θέλω να πω, η Τουρκία είναι μια περίπλοκη κατάσταση και αν παίρνουμε εμείς παράδειγμα εδώ, δηλαδή ενώ υπάρχει η Τουρκία όπως υπάρχει σήμερα και με όλες αυτές τις ελλείψεις της δημοκρατίας, η κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία μπορεί να ζητήσει συγγνώμη από τους Αρμένιους. Η κοινωνία της, των πολιτών αυτή τη στιγμή ζητά την καταδίκη του κύριου Ολκάτς στην Τουρκία. Και μάλιστα και δημόσια πρόσωπα όπως ο Μεχμέτ. Το βαθύ κράτος όμως συγκαλύπτει την ομολογία. Δηλαδή όλα αυτά όμως μπορεί να είναι παράλληλα. Εμείς δεν έχουμε λύση αυτή τη στιγμή. Δεν θα περιμένω να απαλλάγουμε από την εισβολή για να μιλήσουμε για τη συμφιλίωση. Για μένα η διαδικασία της συμφιλίωσης είναι ένας τρόπος να απαλλαγούμε από την εισβολή. Ευχαριστώ θερμά. Άρα λοιπόν για αυτό και εμείς πρέπει να μιλήσουμε. Υπάρχει κοινωνία των πολιτών. Ξέρετε, στην Νιρεμβέργη, τελειώνω. Στην Νιρεμβέργη έχει αποδειχτεί σε δίκες της Νιρεμβέργη ότι ευθύνη ατομική. Δεν μπορεί ποτέ κανείς να μην μου διατάξανε και έκανα. Εγκληματάς και τέτοιες ανθρωπότητας το πληρώνεις. Και εμείς έτσι, κάθε άτομο που έχει κάνει πράξη εγκληματίας πρέπει να καταδικαστεί ανεξάρτητα από την εθνοτική του καταδοδή. Καταδοδή. Μα δεν είπε κανένα θα το αντιθέσει. Διαφωνείτε. Συμφωνώ όλοι μαζί ακόμα καλύτερα. Εγώ θα επιστρέψω λίγο στα δικά μας, διότι φυσιολογικά πήγαμε στα όρια της Τουρκίας και της κατοχής. Και να μιλήσω και σαν εκπρόσωπος των συγγενών. Εμείς νιώθουμε ότι το κράτος, η Κυπριακή κυβέρνηση και με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει μια νομική, συνταγματική και ηθική υποχρέωση να επιλύσει το πρόβλημα των αγνωμένων. Βλέπουμε την ομολογία Ολκάτς σαν μια περίπτωση η οποία μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο για να ικανοποιηθούν οι συγγενείς των αγνωμένων ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια με μοναδικό γνώμονα να επέλθει η σωστή επίλυση του θέματος των αγνωμένων. Στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ζητήθηκε αρκετές φορές να ανοίξουν τα αρχεία των τουρκικών φυλακών και του τουρκικού στρατού. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία, μια ομολογία ενός δόκιμου αξιωματικού που στην αρχή παρουσιάστηκε σαν στρατιώτης, μετά είναι δόκιμος αξιωματικός, μετά καθάριζε πατάτες, μετά είναι σχιζοφρενής. Ο Τουρκού Ολκάτς έδωσε μια ομολογία ότι έγιναν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έγιναν, υπήρχε η τουρκική βαρβαρότητα και πρέπει αυτή η ομολογία να καταδικαστεί και να φτάσει μέχρι όπου μπορεί να φτάσει για να δικαιωθούν και οι συγγενείς των αγνωμένων. Φτάνουμε στο τέλος. Ένα καταληκτικό σχόλιο θέλω από όλους, όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η περίπτωση του ηθοποιού που παραδέχτηκε αυτούς τους φρικτούς φόνους στέλνει ένα μήνυμα ότι η πολιτική της Τουρκίας ήταν να εξολοθρεύσει τους Ελληνοκύπριους στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου και είδαμε και τη συνέχεια, 34 χρόνια τουρκοποίησης. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, να αντιληφθεί η Τουρκία ότι αυτό το παιχνίδι, το βρώμικο, το εγκληματικό, δεν μπορεί να συνεχίσει αν θέλει να προέψει και να πάει στην Ευρώπη. Όπως ορθά είπε και ο κ. Κρυδίδης, αν γίνεται αυτή η ομολογία στην Ευρώπη 10 λεπτά, 5-10 λεπτά θα διαρκούσε η σύλληψή του. Θα πει να μην το διαστημία να τον πιάσει. Και ακόμα εκεί συζητούν ότι ψεύτης θα δεν μιλούν. Το κράτος έχει σημασία, κύριε Ατζή. Η κουρατεία έκανε 10 χρόνια να παραδώσει, κύριε. 30.000 ανοούμενοι και το πώς ήξερα και ένα άλλο θετικό. Νομικοί τώρα στην Τουρκία ζητούν την καταδίκη αυτού του τοπίου. Νομικοί, αλλά καημένοι νομικοί φαίνεται λίγη. Το κράτος και η μάζα φαίνεται να είναι ακόμα σε πολύ αναχρονιστική κατάσταση. Εγώ σας ζω ότι ο Ολκάτς θα καταδικαστεί. Και εγώ μάλιστα θα ήθελα να κλείσουμε τούτο που λέει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι μια φράση. Τα σοβαρότερα εγκλήματα λέει, που ενδιαφέρουν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολο της δεν πρέπει να μένουν ατιμόρυτα και ότι η αποτελεσματική τους δίωξη πρέπει να εξασφαλιστεί με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο και με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Αποφασισμένα να θέσουν τέλος την ατιμορρησία αυτών που διέπραξαν τέτοια εγκλήματα, συνεισφέροντας έτσι στην πρόληψη των εγκλημάτων αυτών. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λουκαίδη. Κύριε Γεωργίου. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ότι ορθά η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει λάβει ήδη δύο σημαντικές αποφάσεις. Ορθά αφήνει ανοιχτή την μελέτη και συζήτηση του θέματος για άλλα νομικά ή πολιτικά μέτρα τα οποία θα πάρει σε σχέση με αυτήν την ομολογία την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Και δηλώνω περαιτέρω ότι θα γίνει ό,τι μπορεί να γίνει
για να βοηθηθεί το θέμα των αγνοωμένων. Για να οδηγήσουμε από το τέλμα το θέμα της διευκρίνησης. Mm-hmm. Διότι το θέμα της άλλης διαδικασίας προχωρεί. Το θέμα της διευκρίνησης όμως δυστυχώς δεν προχωρεί. Άρα αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και δεν πρέπει να φύγει ποτέ από την οπτική μας γωνία. Δύο μικρά ζητήματα. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης της Τουρκίας και του στρατού της Τουρκίας σε σχέση με την ομολογία. Να. Δεν έχουν πάρει θέση. Τον αντίον πιστεύω είναι συνεργή και οι δύο εις την προσπάθεια πρώτα να αναιρεθεί η δήλωση και όταν είδαν ότι απέτυχε έβγαλαν τη γυναίκα του, την τέως γυναίκα του, να το ρίξουν στο ότι είναι ανισόρροπος κλπ. Κλπ. Κανένα δεν πείθει και αυτό το επιβεβαιώνει η σημερινή δήλωση του Ολιρέν. Την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ήταν πολύ σκληρός στην τοποθέτηση του. Σε ό,τι αφορά τώρα το με ποιους συμβιβαζόμαστε. Κανένας μα κανένας δεν είχε μπει και δεν λέει να συμβιβαστούμε με την κατοχή. Είναι ο αντίπαλος μας, είναι εκεί, την κυνηγούμε και θα την νικήσουμε αν είμαστε μυαλωμένοι όλοι μας. Εκείνο που χρειάζεται όμως είναι να δημιουργήσουμε τους ανθρώπους πάνω στους οποίους θα χτίσουμε την λύση της σωστή που επιδιώκουμε. Και αυτούς τους ανθρώπους θα τους χτίσουμε μέσα από γέφυρες συνεργασίες, όχι με την κάτοχη. Με τους Τουρκοκύπριους, με τους ανθρώπους που παλιά αγωνιστήκαμε, παλέψαμε και είχαμε επιτυχίες. Μα η κατοχή δεν τους αφήνει ελεύθερους όμως. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους να σπάσουν τα δεσμά της κατοχής. Γιατί στην κατεχόμενη περιοχή ζουν κάτω από τριπλή κατοχή. Συνεπώς, εμείς οι Ελληνοκύπροι, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, πρέπει να βοηθήσουμε και την άλλη πλευρά να αποτινάξει τον ζυγό του. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Λοιπόν, ο κύριος Ολγκάτς, για τον οποίο συζητάμε, πρέπει να καταδικαστεί. Μπορώ να σας κάνω ακόμα μια ερώτηση. Βεβαίως. Επειδή το συζητούσαμε, αν θέλετε, και μέσα στο στούντιο με κάποιους συναδέλφους εδώ. Ήταν χαμογελαστός την ώρα της ομολογίας. Ξέρετε, τι αυτό... μπορεί να σημαίνει Βεβαίως. Αυτό, ότι καφιόταν γι' αυτό. Βεβαίως. Αναπαγκόσμια και Έλλην και Έλλην-Κύπριοι και Τούρκοι και Γερμανοί, όλοι αυτοί που θεωρήθηκαν εθνικοί ήρωοι, πάντα χαμογελούσαν όταν σκοτώναν. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Ο Ολγκάτς πρέπει να καταδικαστεί. Εντάξει. Πρέπει να καταδικαστεί αυτό που έχει πει και αυτό που έχει κάνει. Αυτό είναι το πρώτο. Όχι επειδή εκπροσωπεί. Θεωρείται εθνικός ήρωας στην Τουρκία, Ολγκάτς. Όχι επειδή εκπροσωπεί την τουρκική βαρβαρότητα. Όχι επειδή εκπροσωπεί την τουρκική βαρβαρότητα. Επειδή έχει κάνει μια βάρβαρη πράξη. Και ο διοικητής του πρέπει να καταδικαστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλη διαφορά. Λοιπόν. Το αληθινό δεν είναι εθνικό, κύριοι. Ούτε τα εγκλήματα είναι εθνικά. Ή θα χτίσω μια οικουμενική κουλτούρα ή δεν θα χτίσουμε. Πρέπει να επιλέξουμε. Για μένα ο Ολγκάτς είναι καταδικαστέα, γιατί μπορώ να καταδικάσω και το Γιάννη και το Μεχμέτ και το Ολγκάτς μαζί. Δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα του Ολγκάτς όταν έχει πράξει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα μιλήσουμε για δικαιοσύνη. Τότε μόνο όμως. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Κύριε Νομίζω ότι το θέμα των αγνοωμένων είναι θέμα που αφορά την Κύπρο αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ σωστά έχετε επισημάνει ότι οι δηλώσεις, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της σχέσης που έχει και η Τουρκία και τις προσδοκίες που έχει. Συνεπώς, εγώ θα έλεγα ότι η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να δουλέψει μέσα από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταστεί σαφέση στην Τουρκία, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να λύσει το θέμα των αγνοωμένων. Ανεξαρτήτως των πολιτικών, οποιοδήποτε σκοπιμότητα, είναι για ένα καθαρά ανθρωπιστικό θέμα και θα πρέπει να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Ετεγιώσα δηλαδή να χρησιμοποιήσω μια τουρκική φράση, τα μασκαραλίκια. Και φτάσαμε σε έναν οριακό σημείο που πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με τους αγνοούμενους. Αυτό είναι το πρώτο. Στο βαθμό που μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τη δυνατότητα να θέλει να ασκήσει την επιρροή της προς την Τουρκία, πρέπει να το επιδιώξουμε. Να το επιδιώξουμε. Και πρέπει να το επιδιώξουμε επίσης και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης. Γι' αυτόν εγώ θεωρώ ότι η προσφυγή, ναι, είναι ένας μοχλός πίεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
στην Επιτροπή των Υπουργών είναι και αυτός ένα μοχλός πίεσης, νομίζω ότι δεν θα γίνει τώρα και μετά από 6 μήνες θα ξεχαστεί. Πρέπει να συνεχίσει. Να είναι, δηλαδή κάθε συνεδρία της Υπουργών Επιτροπής πρέπει να τίθεται θέμα συμμόρφωσης με την απόφαση της τέταρτης διακρατικής προσφυγής. Και επίσης οποιαδήποτε άλλη πίεση όπως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αυτή να μελετηθεί, να μην εγκαταληφθεί, ναι ξέρω υπάρχουν δυσκολίες, να μελετηθεί και σταδιακά σιγά σιγά να χτίσουμε, να προωθηθεί και αυτό το τελευταία κουβέντα. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο δεν αναφέραμε που αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το θέμα των αγνωμένων. Πέραν της απόφασης της καταδικαστικής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2001, της 10ης Μαΐου, υπάρχει και η πρόσφατη απόφαση της 10ης Ιανουαρίου του 2008 στην περίπτωση Βαρνάβα and Others, ναι. Όπου εκεί εξηγείται το τι εννοούμε για τη διευκρίνηση της τύχης. Μέσα στους 9 ενάγοντες στην Τουρκία ήταν και ο Σάββας Χατζιπαντελής, του οποίου τα οστά ναι. Η οικογένεια είχε παραλάβει και θάψει πριν βγει η απόφαση. Και στην απόφαση γίνεται ειδική αναφορά σε τρεις παραγράφους ότι δεν θα εξαιρεθεί η υπόθεση Σάββα Χατζιπαντελή, διότι η Τουρκία, παρόλο ότι η οικογένεια παρέλαβε και έθαψε τα αυτοκίνητα αλείψανα, έχει υποχρέωση να ενημερώσει την οικογένεια για τις συνθήκες εξαφάνισης, το δικαίωμα της αλήθειας και το δικαίωμα της πληροφόρησης προς τις οικογένειες. Μόνο τότε λύγει το θέμα των αγνωμένων, μόνο τότε κλείνει σωστά. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ θερμά. Που ήσασταν απόψε εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και θα τα ξαναπούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Τρίτη γύρω στις 10 το βράδυ. Γεια σας.